Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί σήμερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το νοσοκομείο. Αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων να μην περάσει το σχέδιο για το νέο ΕΣΥ, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων ζητούν μεταξύ άλλων οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία στο πλαίσιο της κινητοποίησης. Το πρωί, υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς πραγματοποίησε μπροστά από το νοσοκομείο συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και το Σωματείο Γουνεργατών Καστοριάς. Σήμερα απεργούμε οι γιατροί και όλοι οι υγειονομικοί πανελλαδικά. Έχει πάρει απόφαση η ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ. Είμαστε εδώ γιατί όσο εδώ δεν πάει άλλο που ακούμε στο διάδρομο του νοσοκομείου, είπαμε ότι πρέπει να δώσουμε το στίγμα και έξω από το νοσοκομείο. Γιατί πραγματικά εδώ και 2 χρόνια η κυβέρνηση, ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν έχει κάνει τίποτα για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Ίσα-ίσα μας λέει τώρα για το νέο ΕΣΥ, ακούσαμε όλα τα σχέδια που μιλάνε για υποβάθμιση και κέντρα ημερήσιας νοσηλείας των νοσοκομείων και όχι για αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων και να υπάρχει ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία πλήρως αναβαθμισμένο όπως επιτάσσουν οι δυνατότητες του 2022. Επειδή είμαστε επιστήμονες, επειδή εδώ πέρα κάνουμε τα πάντα για το λαό της Καστοριάς, ντόπιοι άνθρωποι είμαστε κι εμείς εδώ πέρα, λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο χωρίς όλα τα εχέγγυα, να μπορεί να έρχεται ο λαός να καλύπτει τις ανάγκες του είτε σε πρόληψη, είτε σε άμεση αντιμετώπιση, είτε σε νοσηλεία, ό,τι είναι για νοσηλεία, τέλος πάντων σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Άρα απαιτούμε προσλήψη μόνιμου προσωπικού, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, κανένα σχέδιο για το νέο ΕΣΥ να μην περάσει και δεν θα το αφήσουμε να περάσει η υγειονομική. Ίσα-ίσα ζητάμε αναβάθμιση των νοσοκομείων, να κάνουμε το βήμα και τα λοιπά για τα βαρέα και αφηγημένα για αυξήσεις μισθών. Αυτά είναι τα αιτήματά μας και θα ακολουθήσουμε, να πω και αυτό, στις 26 Φλεβάρι θα έχει συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα που θα δώσουμε τον παλμό μαζί και με όλους άλλους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο που προσπαθούν να αγωνιστούν, μαζί με τους εργαζόμενους στη Λάρκο, στην eFood, στα Πετρέλαια Καβάλας και ούτω καθεξής, όπου έχει ανάψει μια σπίθα αγώνα τέλος πάντων σήμερα. Να αλλάξουμε θέμα και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, κύριο Δημήτρη Μόσχο. Καλησπέρα κύριε Μόσχο. Καλησπέρα κύριε Κουσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Μόσχο, την Δευτέρα που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου ως πρώτο θέμα είχε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν κάτι το οποίο διεκδικούσατε κι εσείς να συζητηθεί σε επίπεδο περιφέρειας τα όλα όσα συμβαίνουν, τα θέματα, τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Διήρκησε πολύ ωραία η συζήτηση, είδαμε μάλιστα και εντάσεις. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη τη Δευτέρα όταν ξεκίνησε και η συζήτηση για τα θέματα τα οποία σας αφορούν. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είχαμε ζητήσει στην κινητοποίηση που κάναμε τις προηγούμενες μέρες και είχαμε πάει και στην περιφέρεια να γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο και να πάρει απόφαση στηρίζοντας τα αιτήματα που έχουμε βάλει σαν αγροτικά μπλόκα της περιοχής το διάστημα αυτό, και ουσιαστικά αυτό που θέλαμε ήταν ότι έπρεπε να αναδειχθεί το κομμάτι της γεωργίας ότι δεν έχει μέλλον πια στην περιοχή αν δεν πάρθουν μέτρα αυτή τη στιγμή και θα έλεγα χθες, όχι τώρα, που έχουν να κάνουν ειδικά με το κόστος παραγωγής, με το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές και όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό το θέλαμε γιατί θεωρούμε ότι είναι πια το ζήτημα της επιβίωσης πολιτικό και πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση και πολιτικά για να αλλάξει την πολιτική της απέναντι στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι ήταν θετικό και στην συνεδρίαση, αναλύθηκαν και πέσανε και πολλές προτάσεις. Για μας ήταν θετική, μπορώ να πω, η κουβέντα η οποία έγινε και όπως έγινε, γιατί αναδείχθηκαν και τα προβλήματα που έχουμε. Και οι ίδιοι περιφερειακοί σύμβουλοι και η αντιπολίτευση και ο κύριος Κασαπίδης, όλοι σε αυτό που συνηγόρησαν είναι ότι πια δεν υπάρχει μέλλον εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα αυτό το διάστημα τώρα. Το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούμε να μιλάμε πια για αγροτική παραγωγή στην περιοχή. Αυτό ήταν κάτι όμως το οποίο το ξέραμε, κύριε Μόσχο, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ταπεινή μου άποψη. Ήταν κάτι το οποίο περιμένατε να υποθεί αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ήταν κάτι καινούριο ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν υπάρχει μέλλον.
Το ζήτημα δεν είναι, σας είπα, είναι άλλο πράγμα το να βγαίνει μια απόφαση από ένα περιφερειακό συμβούλιο σύσσωμο και να είναι ομόφωνη η απόφαση και να δεικνύει το πρόβλημα, και άλλο πράγμα να ερχόμαστε και να λέμε βγάζουμε ένα ψήφισμα στήριξης στα ζητήματα αυτά. Οπότε έχετε και τη συμπαράσταση πλέον και επισήμως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή ένα στόχο. Όχι μόνο έχουμε τη συμπαράσταση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν. Ναι. Και αυτό θέλαμε πραγματικά να αναδείξουμε και νομίζω ότι σε ένα βαθμό το καταφέραμε. Οπότε θα λέγαμε ότι είχε θετικό πρόσημο για τους αγρότες. Για μας έχει θετικό πρόσημο, σας είπα από την πρώτη στιγμή. Αυτό έχει θετικό πρόσημο σε όλη τη διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε και η απόφαση που βγήκε. Μάλιστα. Ωστόσο, κύριε Μόσχο, είδαμε κάποια στιγμή να υπάρχει και μία ένταξη μεταξύ εσάς και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Γιώργου Κασαπίδη. Είδαμε κάποια αποσπάσματα στο διαδίκτυο, ωστόσο θέλω να μας μεταφέρετε κι εσείς, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη. Εννοείται πως σε κάθε διάλογο και όταν εκφράζονται απόψεις και γνώμες, είναι λογικό να υπάρχει κάποιο είδους ένταση. Θέλουμε όμως λίγο να μας δώσετε το πλαίσιο, τι ακριβώς συνέβη. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Κασαπίδη. Δεν έχουμε κανέναν κάτι προσωπικό. Εγώ αυτό που ήθελα να δείξω στη συγκεκριμένη φάση ήταν αυτό πραγματικά που έρχεται στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Ναι. Και τι έρχεται, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε και ο λαός της Καστοριάς και όλοι σας ακούνε και στην Κοζάνη που ακούγεστε, ότι το επόμενο διάστημα έρχονται μεγάλες εταιρείες οι οποίες καταθέτουν συγκεκριμένες μελέτες στο όνομα της απολιγνητοποίησης στην περιοχή με μια λογική να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα φτιάχνοντας μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα μπουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και αυτές που ξέρουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν να κάνουν καθαρά με την κτηνοτροφία μέχρι τώρα. Ναι. Πιστεύω ότι θα δούμε στη συνέχεια και στη φυτική, ήδη κάτι ακούγεται και για τη φυτική για το επόμενο διάστημα. Και σε αυτό το πράγμα, αυτό που ήθελαμε να ξεκαθαρίσουμε απέναντι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γι' αυτό βάλαμε το ζήτημα αυτό, ήταν ότι θα πρέπει να πάρει θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο αν θα επιτρέψει αυτά τα πράγματα και αν θα μπορέσει να στηρίξει τις οικογένειες, τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που έχουμε στην περιοχή. Γιατί το να έρθει μια εταιρεία η οποία ούτε καν διαθέτει τα κεφάλαια, αλλά λόγω του εύρος που έχει σαν εταιρεία, μια οικονομική επιφάνεια υποτίθεται, να μπορεί να κάνει μια τέτοια μελέτη, να μπορεί να πάρει 200 εκατομμύρια και να φτιάξει τεράστιες μονάδες πάχης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει στην περιοχή. Και στη συνέχεια ουσιαστικά οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν γύρω-γύρω λόγω του ανταγωνισμού να κλείσουν. Και δεν είναι μόνο η λογική αυτή. Υπάρχει και μια λογική για την απολιγνητοποίηση που είναι οι περιουσίες που έχουν κατασχεθεί από τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια για να βγει το κάρβουνο. Αυτά υπήρχε μια δέσμευση από την παλιά ΔΕΗ, τα οποία θα επιστρέφονταν πάλι στην κοινωνία, δηλαδή στους παραγωγούς. Οι συγκεκριμένες εταιρείες ζητάνε χιλιάδες στρέμματα και πιστεύω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και συμφωνήσει η κυβέρνηση είτε και το Περιφερειακό Συμβούλιο να τα πάρουν αυτά τα στρέμματα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι μικροί παραγωγοί που έχουμε στην περιοχή να βγουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό ήταν, ο κύριος Περιφερειάρχης δεν ξέρω πώς το πήρε. Έβαλε το ζήτημα ότι θέλει τις επιχειρήσεις και εμείς τις θέλουμε τις επιχειρήσεις, αλλά δεν θέλουμε επιχειρήσεις τέτοιες οι οποίες ουσιαστικά θα σβήνουν τους μικρομεσαίους από την περιοχή και θα μας αναγκάσουν να πάμε υπάλληλους αυτούς. Αυτό ακριβώς είπαμε, αυτό το εξηγήσαμε και μάλιστα από την εκείνη την ημέρα και μετά, επειδή μπήκε και ένα ζήτημα ότι αυτές οι επιχειρήσεις, το πώς ξέρουμε εμείς ότι έχουν κατατεθεί οι φάκελοι, εμείς αναγκαστήκαμε από σήμερα θα αρχίσουμε να δίνουμε στην δημοσιότητα φακέλους από αυτές τις μελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και την ένστασή σας αλλά και τα υπέρ που έχετε. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είμαστε, κανένας μας δεν είναι κατά των επενδύσεων, αρκεί αυτές να μην ματώνουν, να μην χαρακώνουν τους μικρομεσαίους. Διότι, αν έρθουν τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, κύριε Μόσχο, πείτε μου αν το θέτω σωστά, εσείς θα αφανιστείτε, θα σβήσετε όλοι. Κοιτάξτε, οι αγρότες της περιοχής. Θα μπορεί πολύ απλά να δει ο κόσμος, ας πούμε, ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ το οποίο ανοίγει στην περιοχή. Ουσιαστικά καταστρέφει από το κρεοπωλείο, το μανάβικο, το μικρό μπακάλικο, μέχρι και το κομμάτι του έμπορα που ασχολείται με το παπούτσι, με το ρούχο, το μαγαζί που ασχολείται με τα εργαλεία. Τώρα να μην αρχίσω και να παριθμώ μια σειρά πράγματα, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει.
με τέτοιες επιχειρήσεις, ουσιαστικά αυτό το πράγμα πιστεύουμε ότι στην περιοχή θα είναι τα φόπλακα. Κοιτάξτε να δείτε, και για την Καστοριά αισθανόμαστε ότι δήθεν δεν μας ενοχλεί. Αλλά απέναντι από το Βουγατσικό, μετά το ποτάμι είναι Κοζάνη. Ναι. Και εκεί πολύ εύκολα μπορούν να στηθούν τέτοιες επιχειρήσεις και να προχωρήσουν. Το θέμα είναι ότι εμείς το ζήτημα αυτό που έβαλε ο κύριος Περιφερειάρχης, που έχει να κάνει με τις ομάδες παραγωγών και που επιτέθηκε προσωπικά, έτσι, που το θεωρώ και άδικο για την επίθεση την οποία δέχτηκα, τουλάχιστον γιατί εγώ πιστεύω και στην συνεταιριστική και στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών, έχω προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι στην Καστοριά. Αλλά αυτό που πραγματικά πρέπει να δούμε είναι ότι το προηγούμενο διάστημα συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών καταστράφηκαν στη λογική που είχαν τα κόμματα να ελέγχουν την κατάσταση πάνω σε αυτό. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Ναι. Η ΑΣ Καστοριάς χρωστάει ακόμα δάνειο το οποίο είχε πάρει για να αγοράσει τα στάρια από τους παραγωγούς με 42 δραχμές για να τα πουλήσει 16. Και αυτό γιατί ήταν πολιτική επιλογή ενός πολιτικού και ήθελε να πει τότε ότι έσυσε το ζήτημα με το στάρι. Αυτές οι λογικές δεν μπορούν να προχωρήσουν. Mm-hmm. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια δυσπιστία από τον κόσμο απέναντι στα συνεταιριστικά σχήματα και στα σχήματα με τις ομάδες παραγωγών που πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν και δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε και την οτροπία σήμερα. Εμείς ζητήσαμε, και το έβαλε πολύ καλά η κυρία Ζιμπελιάδου, μια παράταση χρόνου για αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Εάν δεν προχωρήσουμε σε αυτές τις διαδικασίες, είναι σίγουρα ότι όσο δεν θα προχωράμε και εμείς θα είμαστε ακόμα πιο ευάλωτοι, όσο θα φτιάχνουμε ομάδες ίσως να είμαστε σε ένα καλύτερο βαθμό γιατί θα υπάρχει μια συνένωση δυνάμεων, να μπορέσουμε να κρατηθούμε στην αγορά όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Mm-hmm. Εάν δεν πάρθουν μέτρα και αν στηριχθεί από την αρχή μια τέτοια λογική, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το που θα αρχίσουν να εγκαθίστανται αυτές οι εταιρείες, το δικό μας μέλλον είναι ουσιαστικά τελειωμένο. Μάλιστα. Αντιληπτό, κύριε Μόσχο. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εσείς είσαστε στην Αθήνα. Θα δούμε στη συνέχεια και το γιατί, τι επαφές πραγματοποιείτε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, πραγματοποίησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, μαζί με κλιμάκιο και μέλη και στελέχη του ΜέΡΑ25, επίσκεψη στον μπλόκο των αγροτών, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Άργος Οριστικό. Είχατε επικοινωνία, σας είπαν τι συζητήθηκε μεταξύ των συναδέλφων σας και του κυρίου Βαρουφάκη? Η αλήθεια είναι ότι έχω μια πολύ μικρή επικοινωνία, γιατί το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο σήμερα στην Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον που ξέρω είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης ουσιαστικά στήριξε απόλυτα τα αιτήματα και τα ζητήματα έτσι ακριβώς όπως τα βάζουμε. Mm-hmm. Μας είπε ότι θα τα στηρίξει και στη Βουλή. Το επόμενο διάστημα έτσι κι αλλιώς έχει κληθεί ο Πρωθυπουργός με ερώτηση από τον κύριο Τσίπρα για να συζητηθεί το αγροτικό θέμα στη Βουλή. Πιστεύω και εκεί ότι θα τους στηρίξει, τουλάχιστον με τα παιδιά που μίλησα με αρκετούς από τον μπλόκο, νομίζω ότι ήταν και θετική η επίσκεψη του κυρίου Βαρουφάκη και του κάθε κυρίου Βαρουφάκη, έτσι. Δεν αποκλείουμε κανένα. Εμείς σε αυτόν τον αγώνα, κυρία Κοσμίδου, δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα. Δεν υπάρχουν για μας κόμματα και χρώματα. Ναι, το έχουμε. Έτσι, όπως δεχτήκαμε το προηγούμενο διάστημα επίσκεψη και από την κυρία Τελεγιορίδου και από τον κύριο Τσιγκαλάγια, mm-hmm. από όλους. Ναι, θέλετε την. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θέλετε συμπαράσταση από όλους, από τους πάντες, από κάθε κόμμα, δηλαδή είτε είναι απλός πολίτης, σύλλογος, φορέας, πολιτικός φορέας. Θέλετε όλο τον κόσμο στο πλευρό σας, κύριε Μόσχο. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι και το ΜέΡΑ25 αυτό που έκανε μια επιλογή δείχνει ότι πραγματικά για την Καστοριά το κομμάτι του αγροτικού τομέα το έχει ψηλά. Και νομίζω αυτός ήταν και ο ρόλος της επίσκεψης του κυρίου Βαρουφάκη. Και εμείς σας είπα, όλες τις επισκέψεις τις βλέπουμε θετικά, δηλαδή στο ότι πάμε να λύσουμε προβλήματα. Ο καθένας που μπορεί να συμβάλλει είτε από την αντιπολίτευση είτε από τη συμπολίτευση, και μιλάω και για τον βουλευτή που ήρθε και για τους δημάρχους και για όλους, ναι. Νομίζω ότι είναι θετικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα και να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτό το πράγμα που έχουμε αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Κύριε Μόσχο, πάντως την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είχα στο δελτίο μας την επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, την κυρία Μαρία Αντωνίου, η οποία μας ενημέρωσε και μας είχε ενημερώσει και μέσω δελτίου τύπου, μας το ανακοίνωσε και στον αέρα, ότι στις 10 Μαρτίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις των φασολοπαραγωγών. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρα, 17 μέρες νομίζω, 15 περίπου μέρες έχουν απομείνει, υπάρχει καθυστέρηση, τουλάχιστον θα δοθούν τα χρήματα και ξέρετε και την ημερομηνία κατά την οποία θα δοθούν. Κοιτάξτε, ευελπιστώ να μην βγει ψεύτικη και αυτή η ημερομηνία, αν και βλέποντας λίγο τις διαδικασίες στον ΕΛΓΑ, mm-hmm. επειδή προσπαθήσαμε να δούμε αν είναι σίγουρο το 10 του Μάρτη,
Νομίζω ότι είναι μια ημερομηνία η οποία μέσα στα πλαίσια, έτσι όπως ξέρω τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ και εγώ όπως λειτουργεί, πιστεύω ότι είναι πραγματική και ότι θα πληρωθούν οι συνάδελφοι για τις 10 Μαρτίου. Μακάρι, γιατί υπάρχει ήδη μεγάλη για το ποσό και το τι ακριβώς έχει βγει αυτό το αναστρέμα ή πώς θα γίνουν εκτιμήσεις, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν έχω εικόνα. Το θέμα είναι η ημερομηνία, να πληρωθούν οι άνθρωποι ή περίπου αυτό ενθουσιαστικό. Το ουσιαστικό, γιατί οι συνάδελφοι αυτοί ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς χρήματα. Τώρα τι να σας πω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και για τους συναδέλφους που και ορισμένοι από αυτούς ουσιαστικά ασχολούνται μόνο με το φασόλι. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα λίγο και στην επίσκεψή σας στην Αθήνα, κύριε Μόσκο, γιατί καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα σας είναι πάρα πολύ πιεσμένο. Να μας πείτε λίγο επιτροχάδιν τι επαφές έχετε πραγματοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, τι επαφές πρόκειται να πραγματοποιήσετε κατά την παραμονή σας στην Αθήνα και αν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα από αυτές. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς έχουμε διάφορα θέματα και με τους συνεταιρισμούς. Ένα κομμάτι είναι η επανίδρυση του ΣΑΣΟΕ, που είναι μια ένωση συνεταιρισμών, την οποία την καταλήξαμε σήμερα και έκλεξε και το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο για να μπορέσει να προχωρήσει κάποια θέματα των συνεταιρισμών του επόμενου διάστημα. Και μιλάμε για συνεταιρισμούς οι μικροί, ουσιαστικά συνεταιρισμοί που έχουμε μείνει έξω από την εθέαση η οποία έχει στηθεί το προηγούμενο διάστημα. Και προσπαθήσαμε σε μια λογική όλοι οι μικροί συνεταιρισμοί να μπορέσουμε να συνενωθούμε για να προχωρήσουμε κάποια πράγματα. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι είχαμε μια συνάντηση με τον υφυπουργό, τον κυρίο Κεδίκογλου, που έχει να κάνει με ζητήματα για τις αποζημιώσεις στην κτηνοτροφία και έχει να κάνει με το θέμα ουσιαστικά των ζωοτροφών. Αυτό που δεν δεχόμαστε με τίποτα είναι αυτό που έχει βγάλει το Υπουργείο, ότι θα πάει να μας αποζημιώσει με ένα ποσοστό επί του τζίρου στις πωλήσεις για ένα συγκεκριμένο διάστημα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Σε αυτό διαφωνήσαμε, καταθέσαμε μια πρόταση την οποία την έχουμε και κοστολογημένη που έχει να κάνει με τον αριθμό των ζώων για όλη την κτηνοτροφία και περιμένουμε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη εκεί στη συνάντηση που θα έχουμε τώρα την αυριανή μέρα. Ναι. 8.30 ώρα το πρωί είναι μια συνάντηση με το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Οικονομικών και τον κύριο Σκρέκα, δηλαδή θα είναι ο κύριος Ταϊκούρας και ο κύριος Γιουργαντάς, και θα συζητήσουμε σαν πανελλαδική των μπλόκων, το οποίο ραντεβού κλείστηκε για να συζητήσουμε με βάση την απόφαση που είχαν πάρει στην ΕΚΕ και ζητούσαμε τη συνάντηση για να μπορέσουμε, εάν πάρουμε κάποια πράγματα, να φύγουμε και από το δρόμο. Μάλιστα, πιστεύω. Το ουσιαστικότερο ραντεβού δηλαδή είναι αύριο 8.30 ώρα. Πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού. Πραγματικά, κύριε Μόσχο, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει ελπίδα ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Κοιτάξτε, άμα κρίνω από την κατάσταση και την κινητικότητα που είχε σήμερα στο Υπουργείο, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν, βλέπω ανθρώπους και υπηρεσιακούς οι οποίοι νομίζω ότι κάποιες απαντήσεις θα μας δώσουν. Το αν δεν μας δώσουν απαντήσεις, νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει ουσιαστικά αυτό που έβαλε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει επιστημιστική κρίση. Και η ευθύνη θα είναι της κυβέρνησης. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με διάφορες μορφές και το επόμενο διάστημα, για να συνεχίσουμε να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε για να μείνουμε στην παραγωγή. Δεν ξέρω, δεν θα είναι δικιά μας η ευθύνη. Δηλαδή, θα είναι η ευθύνη καθαρά της κυβέρνησης. Το τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση, αύριο θα φανεί. Πάντως, κύριε Μόσχο, οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο καιρό τα λέμε αρκετά συχνά και τηλεοπτικά μέσα από το σταθμό μας, μέσα από το Δίκτυο 1. Και είναι η πρώτη φορά που σας ακούω τόσο ήρεμο και τόσο, θα έλεγα, να υπάρχει μια αισιοδοξία στον τόνο της φωνής σας ότι τελικά θα πάνε καλά τα πράγματα. Πραγματικά είναι μια διαπίστωση, γιατί σας λέω, τα λέμε πάρα πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος και αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι μόνο από αγώνα μπορούν να κερδιθούν πράγματα. Και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι ό,τι κινητοποίηση κάναμε ήταν και ουσίας και αξίας που θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει στο Υπουργείο, μακάρι να μας πει 4-5 πράγματα τα οποία θα είναι σε θετική κατεύθυνση να βοηθήσουν για το κόστος παραγωγής, για να αντέξουμε και να προχωρήσουμε στη διαδικασία της παραγωγής στο επόμενο διάστημα. Γιατί το ζήτημα που μπαίνει είναι ότι το επόμενο διάστημα μια σειρά καλλιέργειες δεν θα καλλιεργηθούν, κυρία Κουσμίδου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή θα υπάρξει θέμα σοβαρό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει και εμείς οι πολίτες και οι φορείς. Και βέβαια να πούμε και την άλλη διάσταση, το ότι αν δεν μπορέσουμε εμείς να μείνουμε στις δουλειές και να μπορούμε να κινηθούμε, φανταστείτε τι θα πάθει η πόλη, τα μαγαζιά, τα εμπορικά και μια σειρά άλλοι
κλάδοι οι οποίοι συντηρούνται ουσιαστικά από την γεωργία και την κτηνοτροφία στην περιοχή μας, που είτε μας αρέσει, το έχω ξαναπεί, είτε όχι, δυστυχώς το διάστημα αυτό μας έχει μείνει μόνο αυτό το κομμάτι. Νομίζω κανείς μας δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό το σενάριο, κύριε Μόσχο, να είναι ένας μακρινός εφιάλτης. Δεν θέλουμε καν να μας περνάει από το μυαλό. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δεν θέλουμε να δυσκολέψει περισσότερο. Κύριε Μόσχο, συζητήσαμε αρκετά θέματα. Αύριο είπαμε είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα για τον αγροτικό κλάδο. Ελπίζουμε να επιστρέψετε με θετικά αποτελέσματα, γιατί θα έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στους αγρότες, αλλά σε ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει. Όχι, κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω έτσι τελειώνοντας είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι θα βγει να πει το Υπουργείο. Κρίνοντας από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό. Αν έχει καταλάβει ότι αυτά που είπε μέχρι τώρα ήταν σε λάθος κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα είναι θετικό. Μακάρι, λέω, να είναι θετικό σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε. Τώρα, τι μορφή θα έχουν οι κινητοποίησεις από εδώ και πέρα και τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε κάποια πράγματα για να τα αναδείξουμε και να πιέσουμε την κυβέρνηση, θα το δούμε σε γενικές συνελεύσεις, θα συνεδριάσει και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οπότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη απόφαση το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε, εν αναμονή των εξελίξεων, κύριε Μόσχο, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσετε μαζί μας και θα μας ενημερώσετε από αυτού. Ναι, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε να Μόσχο. Καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Παραμένουμε στο αγροτικό θέμα και πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ανάλυση στο αγροτικό ζήτημα της Δυτικής Μακεδονίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Λάμπρο Χατζηζήση. Μεγάλη είναι η ευθύνη της εισήγησης και της τοποθέτησης για το αγροτικό θέμα στην περιφέρειά μας, δεδομένων των υπαρκτών προβλημάτων στο Πανελλήνιο, αλλά και σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη κατάσταση της περιφέρειάς μας στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, κάτι που μας καθιστά ως περιφέρεια πολυδιάστατη περίπτωση πολλαπλής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας είναι αμιγώς γεωργοκτηνοτροφικός. Ο πιο μεγάλος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας είναι οι γεωργοκτηνοτρόφοι μας, αφού το σύνολο των οικονομικών δράσεων έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την αγροδιατροφή. Έχουμε 22.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο ρόλος της αγροδιατροφής, λαμβανωμένο υπόψη όλα τα δεδομένα και από άποψη αναγκαιότητας και από άποψη ανάπτυξης, καλείται και είναι πλέον στην περιφέρειά μας πρωταγωνιστικός. Όλα τα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, είτε ως έχουν, είτε μετά από επεξεργασία, καταλήγουν και είναι κυρίως ανθρώπινη τροφή. Τις προηγούμενες μέρες, διερχόμενος από τις συγκεντρώσεις των παραγωγών και συζητώντας μαζί τους, αλλά και από την έλευση των παραγωγών στην περιφέρειά μας την προηγούμενη Τρίτη μαζί με τα τρακτέρ και τις σχετικές συζητήσεις, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη αγροτικού ζητήματος, που μάλλον είναι πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται και εγκυμονεί κινδύνους πιο μεγάλους που όλο και περισσότερο απειλούν αν δεν γίνουν δράσεις γρήγορες, γενναίες και στοχευμένες. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω τα σχετικά αιτήματα από τους παραγωγούς όπως μου αποδόθηκαν κατά τις επισκέψεις μου στις συγκεντρώσεις με τα τρακτέρ. Η συζήτηση λοιπόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τα αγροτικά ζητήματα είναι κομβική και μεγίστης σημασίας. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ώστε να συνδράμουμε στο να αποφύγουμε τον κίνδυνο της έλλειψης των τροφίμων. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος και είναι πολύ κοντά μας, διότι η καλλιέργεια με στόχο την παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων σήμερα είναι ασύμφορη. Η διαπίστωση αυτή είναι βεβαίως απλή και οφθαλμοφανέστατη, αλλά αποδεικνύεται και τεκμηριώνεται και με κάθε επιστημονικό οικονομικό εργαλείο οικονομικής ανάλυσης. Το πετρέλαιο, σε σύγκριση με πέρυσι, έχει μια αύξηση της τάξης του 40% στην τιμή του.
Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος υπερδιπλασιάστηκε και στα αγροτικά εφόδια έχουμε αυξήσεις, κάποιες των οποίων ξεπερνούν και το ποσοστό του 200%. Οι αντίστοιχες αυξήσεις στην τιμή πώλησης των αγροτικών εφοδίων είναι αφενός δυσανάλογες, δηλαδή πιο μικρές, και αφετέρου δύσκολα αφομοιώνονται στην αγορά, αφού η αγοραστική της δύναμη, της αγοράς δηλαδή, είναι περιορισμένη και δεν μπορεί. Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με τα νούμερα, σας δίνω τα στοιχεία που αποκόμισα. Αγαπητοί συνάδελφοι, βασική αρχή στην αγροτική οικονομία είναι η αμοιβή των συντελεστών παραγωγής, του εδάφους, της εργασίας και του κεφαλαίου. Επί του πρακτέου τώρα, πρωταρχικό κίνητρο, σύμφωνα με τις αρχές αγροτικής οικονομικής, για την αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής, της εργασίας και του εδάφους, είναι τουλάχιστον η αμοιβή τους και στη συνέχεια το κέρδος. Εξαιτίας της ακρίβειας δεν υφίστανται. Δεν υφίσταται δηλαδή ούτε αμοιβή στην εργασία, ούτε αμοιβή στους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής, ούτε βεβαίως και το κέρδος. Όσον αφορά το κεφάλαιο, δεν υπάρχει και η πρόσβαση σε αυτό μέσω δανειοληπτικών διαδικασιών είναι πολύ δύσκολη ως αδύνατη. Η δύσκολη σημερινή κατάσταση επιβεβαιώνεται στην πράξη από τις άδειες αποθήκες των αγροτικών προϊόντων. Η οικονομική δυσχέρεια των παραγωγών αποδεικνύεται από το ότι πλέον λιγοστά είναι τα σιτάρια, λιγοστά τα καλαμπόκια, τα τριφύλια και τα άλλα αγροτικά εφόδια. Λιγοστά και τα αποθέματα τυριών, κρεάτων και γενικά τροφίμων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης. Έχουν πουληθεί ή σφαγιαστεί αρκετά εγωπρόβατα και πολλές αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις μετατρέπονται από γαλακτοπαραγωγικές σε αγελέας μορφής, κατακριμνίζοντας έτσι όλους τους δείκτες της παραγωγικότητας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τους δείκτες του αγροτικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών της χώρας, που ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας με κλειστή την εστίαση είχαν βελτιωθεί κατά πολύ, σήμερα αρχίζουν και ήδη είναι πολύ ανησυχητικοί οι δείκτες. Οι άδειες αποθήκης λοιπόν αποτελούν και αυτές λόγω ακρίβειας και μη ομαλής λειτουργίας της ίδιας της αγοράς, που σε πολλές περιπτώσεις λίαν επίοικος μπορεί να πει κανείς ότι η αγορά λειτουργεί αλλοπρόσαλα. Απειλείται έτσι και ο τελικός καταναλωτής, που με όρους αστάθειας απλώνει το χέρι στο ράφι για να αγοράσει τα υπερτιμημένα από την έλλειψη και το υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντα. Ο φαύλος αυτός κύκλος επιβεβαιώνεται και μεγαλώνει τον κίνδυνο που προανέφερα. Ο ελόγω κίνδυνος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σύνολο της παραγωγικής καλλιεργήσιμης γης, των βοσκοτόπων κλπ. Το σχόλιο μου εδώ, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, είναι ότι πρωταρχικός στόχος χρήσης της αγροτικής γης είναι η καλλιέργειά της και η παραγωγή τροφίμων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν μπορεί να γίνει αποδεικτή. Υπάρχουν πολλά μέρη που μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά και που δεν ενοχλούν κανέναν και που συντελούν στη φιλοπεριβαλλοντική πράσινη ανάπτυξη και που απομακρύνουν τον κίνδυνο της επισιτιστικής ανυπάρκειας που είναι μπροστά μας. Από όλα τα παραπάνω, τεκμέρεται ότι έχουμε υποχρέωση πρωτίστως ανθρώπινη και στη συνέχεια πολιτική να φτιάξουμε την παραγωγή μας. Να γεμίσουμε δηλαδή τις αποθήκες μας με τρόφιμα. Αγαπητοί παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, αναφερόμενο σε εσάς από αυτό εδώ το βήμα, θέλω να σημειώσω και τις δικές σας ευθύνες και υποχρεώσεις. Έχουν να κάνουν με την οργάνωσή σας, με όρους επαγγελματισμού και δημιουργιών οικονομιών μεγέθους σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Έτσι θα τύχουμε πολύ καλύτερη επιλεξιμότητα στο σύνολο των προγραμμάτων. Έτσι θα ανταγωνιστούμε τη διεθνή αγορά και θα μεταφέρουμε τη δυτική μας Μακεδονία μέσω όλων των προϊόντων της στο τραπέζι του διεθνούς καταναλωτή. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Περιφερειακή Αρχή ενθαρρύνει και στηρίζει τα συλλογικά σχήματα. Ανταποκριθείτε λοιπόν και εσείς με πράξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αγαπητοί παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, θέλω να σας βεβαιώσω ότι η νυν Περιφερειακή Αρχή τα αγροτικά θέματα τα έχει πολύ ψηλά. Αποτελούν προτεραιότητα.
Σας υπενθυμίζω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 14 Δευτέρου του 2020, πριν την πανδημία, φέραμε και συζητήσαμε το στρατηγικό σχέδιο του πρωτογενή τομέα της περιφέρειάς μας με εισήγηση τότε του κυρίου Άμπα. Ήτανε τότε που οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα και περιφρόνησαν ουσιαστικά τα αγροτικά ζητήματα που ήταν τότε στην ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε με να αναφέρω όσον αφορά εμένα τη μεγάλη στενοχώρια εκείνης της μέρας που ανεξίτηλα έχει χαρακτεί στη μνήμη μου. Από τότε και στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού δώσαμε έμφαση στον αγροτικό τομέα και η περιφέρειά μας, στοχεύοντας στη θεμελίωση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου, εναρμονισμένο στα διεθνή πρότυπα και δεδομένα, στεκούμενη δίπλα στο γεωργοκτηνοτρόφο, δίνει έμφαση στην οργάνωση και στη σωστή λειτουργία των ΤΟΕΒ. Έκανε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής της ενέργειας, που είναι μείζον και διαχρονικό και επίκαιρο συνεχώς ζήτημα. Προωθεί τους αναδασμούς σε όλη την περιφέρεια, δεδομένου ότι οι αναδασμοί αποτελούν καλλιεργητική προϋπόθεση. Συντηρεί τα αρδευτικά δίκτυα σε όλη την περιφέρεια. Μελετά τη δημιουργία νέων φραγμάτων. Προωθεί τα μεγάλα και τα μικρότερα εγκυοβολτικά έργα και στους 4 νομούς, με ποσά που αγγίζουν τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Προωθεί το μεγάλο έργο της αγροτικής οδοποιίας σε όλη την περιφέρεια, με στόχο την ασφαλή, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με το συνολικό ποσό της τάξης του 37,5 εκατομμυρίων ευρώ. Υποστηρίζει το πρόγραμμα του εξηλεκτρισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Υποστηρίζει τα συλλογικά σχήματα, τις δομές και τους μηχανισμούς περιβαλλοντικής αποτύπωσης σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και της αποτύπωσης του νερού, ώστε να πορευτούμε στο πρασίνισμα της γεωργίας μας έγκαιρα, γρήγορα και σωστά. Να αλλάξουμε θέμα. Από αύριο, 5η 24 Φεβρουαρίου, ως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου, θα μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί να προμηθευτούν δωρεάν self-test από τα φαρμακεία όλης της χώρας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, κύριος Γιάννης Σαββόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές, και σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας ότι είστε ξανά μαζί μας, προκειμένου να μας δώσετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα self-test. Θα ξεκινήσουν από αύριο τα φαρμακεία και στην Καστοριά να τα χορηγούν. Θα θέλαμε λοιπόν να μας υπενθυμίσετε, κύριε Σαββόπουλε, ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ορισμένες από τις διαδικασίες. Ξεκινάει από αύριο 5η 24 Φεβρουαρίου και μέχρι την επόμενη Τετάρτη 2 Μαρτίου, η διάθεση εκ νέου των δωρεάν σελευτές και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, κυρία Κοσμίδου, δηλαδή για όλους τους μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και για όλους τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παραλαμβάνουν με το ΆΜΚΑ τους τα 5 δωρεάν self-test, τα οποία αντιστοιχούν για τις επόμενες 2,5 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Πραγματοποιούνται 2 τεστ εβδομαδιαίως από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ένα τη Δευτέρα για την Τρίτη και ένα την Πέμπτη για την Παρασκευή. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσουμε, κύριε Σαββόπουλο, ότι είναι υποχρεωτικό ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος. Το ξέρουμε πλέον, έχουμε μπει σε μια ρουτίνα μας, αλλά είναι καλό να λέμε κάποια πράγματα ξανά, να τα βάλουμε καλά μέσα στο κεφάλι μας. Η διαδικασία της παραλαβής και της πραγματοποίησης αυτών των τεστ, πράγματι από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ σωστά αναφέρατε, κυρία Κοσμίδου, είναι υποχρεωτική. Πρέπει να γίνονται αυτά τα τεστ, πρέπει να δηλώνονται, να γίνονται σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε οτιδήποτε ασυμπτωματικό κρούσμα ή συμπτωματικό από κάποιο μαθητή ή από κάποιο εκπαιδευτικό να δηλωθεί, να γίνει ανάλογη απομόνωσή του, η δήλωσή του στην πλατφόρμα, να απομονωθεί και να μην έχουμε τη διασπορά μέσα στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα της νόσου COVID-19. Η διαδικασία είναι γνωστή πλέον
κύριε Σαββόπουλο, όσο κάνουμε, όσον αφορά την δήλωση στην πλατφόρμα. Εννοείται δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά έχουν γίνει μια ρουτίνα για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Βέβαια, το μόνο που αλλάζει πλέον, μπορούμε να πούμε, είναι οι ημερομηνίες που μπορούν να παραλάβουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, τα self-test, όπου ανακοινώνονται ανάλογα με τις ημερομηνίες χορήγησής τους. Πράγματι, με την αύξηση της διάθεσης των self-test, δηλαδή σε μία πεντάδα, ουσιαστικά αραιώνει ο χρόνος που οι γονείς θα πρέπει, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, να παραλαμβάνουν τα self-test, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Εφόσον τα πάρουν και τα πραγματοποιήσουν, δηλώνονται κανονικά στο EduPass στην πλατφόρμα, και από εκεί πολλά σχολεία πλέον είναι και συνδεδεμένα και δεν χρειάζονται να γίνονται ούτε εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων. Πάνε αυτόματα κατευθείαν ηλεκτρονικά στο σχολείο, στο αντίστοιχο σχολείο του κάθε μαθητή, και στην είσοδο του την επόμενη μέρα ο μαθητής υπάρχει η κατάσταση η οποία έχει δηλωθεί το τεστ για να μπορέσει να εισέλθει στο χώρο του σχολείου και να πραγματοποιήσει το μάθημά του. Να διευκρινίσουμε, κύριε Σαββόπουλε, είπαμε τις ημερομηνίες, είπαμε από αύριο 5η, 24 Φεβρουαρίου. Από αύριο 5η, 24 Φεβρουαρίου, μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, 2 Μαρτίου, θα λειτουργεί η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα είναι εκτός λειτουργίας, όπως γίνεται κάθε φορά, από το Σάββατο η ώρα 5 το απόγευμα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί δεν θα λειτουργεί η πλατφόρμα. Επομένως, κανένας πολίτης, μαθητής ή εκπαιδευτικός δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει από τα φαρμακεία υπηρεσία τα self-test. Τις υπόλοιπες μέρες καθημερινές και το Σάββατο μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα θα μπορούν κανονικά με τη χρήση του ΆΜΚΑ τους να παραλαμβάνουν όσοι δικαιούχοι τα 5 δωρεάν self-test. Και να πούμε, κύριε Σαββόπουλο, ότι ούτε στις διανυκτερεύσεις μπορεί κάποιος να έρθει 12 η ώρα το βράδυ να παραλάβει τα self-test. Πρέπει να ακολουθούν αυστηρά οι εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δεν υπάρχει λόγος να έρχεται στο φαρμακείο κάποιος αργά τα μεσάνυχτα προκειμένου να τα προμηθευτεί. Πολύ σωστά. Υπάρχουν πολλές καθημερινές ημέρες, δηλαδή ουσιαστικά 5 εργάσιμες, σύν να υπολογίσουμε και το Σάββατο 6η ημέρα. Επομένως, οι πολίτες, καλό είναι να μην προσέρχονται τα βράδια στις διανυκτερεύσεις, στις υπηρεσίες των φαρμακείων, για να μην δημιουργείται και συνωστισμός, γιατί οι υπηρεσίες τα βράδια, κυρίως στις διανυκτερεύσεις, κυρία Κοσμίδου, πρέπει να εξυπηρεθούν επίγοντα περιστατικά που χρήζουν φαρμακευτική περίθαλψη και είναι άσκοπος χρόνος και για το φαρμακοποιό να μπορέσει να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και για τα self-test. Δίνουμε προτεραιότητα στη φαρμακευτική εξοπλισμό και στην φαρμακευτική δόση για τους ασθενείς κυρίως. Τα έκτακτα περιστατικά. Μάλιστα, και μιας και που αναφέρατε την λέξη συνωστισμός, είχαμε συζητήσει σε παλιότερες συνεντεύξεις μας, σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται φυσικά η πανδημία του κορονοϊού, ότι υπήρχε πάρα πολύ κίνηση στα φαρμακεία και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς εξαιτίας των rapid test. Πλέον, δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου εντύπωση, αλλά είναι μια γενική εντύπωση ότι δεν υπάρχει τόσος κόσμος, τόσος μεγάλος συγχρονισμός έξω από τα φαρμακεία για την διενέργεια rapid test. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την εντύπωση, κύριε Σαββόπουλε. Πολύ σωστά. Την περίοδο του Ιανουαρίου, με το άνοιγμα των σχολείων και με τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα, παρατηρούθηκαν φαινόμενα συνωστισμού τόσο σε φαρμακεία όσο και στις δημόσιες δομές που διενεργούνται τα δωρεάν rapid test. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που έχουν νοσήσει, κυρία Κοσμίδου, καθώς και επίσης έχουν αυξηθεί και οι δημόσιες δομές, τα σημεία τα οποία πραγματοποιούνται πλέον και τα rapid test, να πούμε ότι πέρα από το ΙΚΑ υπάρχει τώρα και στη Μεραρχία μονάδα η οποία πραγματοποιεί τα δωρεάν rapid test και για τους μαθητές, όπως επίσης και στην είσοδο στη λεωφόρο των Κύκνων από εδώ και 2-3 μέρες περίπου λειτουργεί νέος κύκλος που πραγματοποιούνται τα δωρεάν self-test. Επομένως, είναι ανάλογο και ο αριθμός και στα φαρμακεία και σε αυτές τις δομές να έχει μεραστεί και να μην παρατηρούνται ούτε φαινόμενα συνωστισμού. Μπορεί να μην παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού, κύριε Σαββόπουλο, ωστόσο η κίνηση είναι αυξημένη στα φαρμακεία πέρα από τον κορονοϊό. Γενικότερα είναι και οι εποχιακές ιώσεις, είναι το κρύο. Νομίζω σας επισκεφτόμαστε αρκετά συχνά, θα λέγαμε.
Εντάξει, η καθημερινή ροή στο φαρμακείο, πέρα από τις τρέχοντες ιώσεις, όσο και την λίμωξη από το COVID-19, που αυτή την περίοδο συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετά περιστατικά με την μετάλλαξη όμικρον. Ωστόσο, ένα φαρμακείο, κυρία Κοσμίδου, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζει και ο κόσμος, έχει και την καθημερινή του ροή. Πρέπει να εξυπηρετήσει όλους τους πολίτες και την καθημερινή και μηνιαία ουσιαστικά φαρμακευτική του περίληψη και φαρμακευτική του αγωγή. Επομένως, υπάρχει μια ροή σε κανονική βάση. Σε καθημερινή βάση. Το θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση, κύριε Σαββόπουλε, γιατί πραγματικά ο φόρτος εργασίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένος κατά τους προηγούμενους μήνες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, θα λέγαμε, για εσάς τους φαρμακοποιούς και για εσάς τους φαρμακοποιούς. Ήταν μια περίοδος πολύ μεγάλης πίεσης, αυξημένου φόρτου εργασίας. Ωστόσο, νομίζω και όλοι οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, με σωστή οργάνωση, με σωστό χειρισμό, κύριε Κοσμίδου, διαχειρίστηκαν όλη την κατάσταση χωρίς να δημιουργήσουν και να μην υπάρχει ούτε μία στιγμή να δημιουργηθεί το άγχος και η πίεση, έτσι ώστε να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Νομίζω όλα πήγανε πολύ εξαιρετικά. Είναι πολύ θετικό αυτό. Κύριε Σαββόπουλε, φυσικά θα ήθελα και το σχόλιο σας σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε μία ύφεση, θα τολμούσα να πω, και σε τοπικό επίπεδο. Πλέον έχουμε σταματήσει να βλέπουμε τριψήφια νούμερα. Συγκεκριμένα σήμερα στην Καστοριά ανακοινώθηκαν 63 νέα κρούσματα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν ήταν 16.962. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-53, ενώ 459 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Βλέπουμε γενικότερα μια πτώση στον αριθμό των κρούσματων και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, κύριε Σαββόπουλε. Πράγματι, τον τελευταίο καιρό που παρατηρείται μία ύφεση τόσο σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο όσον αφορά τα κρούσματα του COVID-19, κυρία Κοσμίδου. Ωστόσο, ο αριθμός των θετικών κρούσματων από μόνος του προσωπικά εμένα δεν με τρομάζει και δεν πρέπει να τρομάζει ούτε τον κόσμο, αν βλέπει αν είναι διψήφιος, τριψήφιος ο αριθμός. Αυτό που πρέπει για μένα προσωπικά, που δίνω πολύ μεγάλη έμφαση και πολύ μεγάλη σημασία, είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία μας. Βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός, που ενώ ήταν πριν 2-3-4 εβδομάδες στους 700-600 ασθενείς, τώρα βλέπουμε πέφτει σταδιακά, έχουμε φτάσει στους 450, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε το σύστημα υγεία μας και ειδικά τα νοσοκομεία μας να αρχίσουν να μπαίνουν πλέον σε μια κανονικότητα και σε μια σωστή λειτουργία πέρα από το COVID-19. Σκεφτείτε ότι πάρα πολλά νοσοκομεία, πάρα πολλές μεγάλες κλινικές στις μεγάλες πόλεις, στα αστικά κέντρα, έχουν μεταμορφωθεί σε νοσοκομεία ουσιαστικά μόνο για περιστατικά COVID. Με τη μείωση των περιστατικών αυτών και το καλό στην υπόθεση είναι ότι με την μετάλλαξη όμικρον ουσιαστικά τα συμπτώματα είναι πιο ελεγχόμενα και πιο ήπια και οι ασθενείς δεν εισέρχονται στα νοσοκομεία για νοσηλεία. Αυτό θα οδηγήσει στην φυσιολογική λειτουργία του συστήματος υγείας και ειδικά των νοσοκομείων, όχι μόνο για τα περιστατικά COVID, αλλά και για τα υπόλοιπα καθημερινά περιστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα, κυρία Κοσμίδου, και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σκεφτείτε ότι πολλά νοσοκομεία έχουν κλείσει πολλά χειρουργία, έχουν επίσης μείνει πίσω πολλά χειρουργία σε διάφορα νοσοκομεία. Υπάρχουν καθημερινά περιστατικά καρδιοπάθειες, ειδικά παγκρεατίτιδες, μπορεί να υπάρχουν εγκεφαλικά, τα οποία θέλουν σοβαρής νοσηλείας και περίθαλψης. Επομένως, με αυτή τη νέα ύφεση ουσιαστικά θα πάρει και μια ανάσα και το σύστημα υγείας μας. Ναι, όπως το περιγράφετε ακριβώς είναι, κύριε Σαββόπουλε, αυτό το που πρέπει να μας απασχολεί είναι οι συμπολίτες μας που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και ο αριθμός των θανάτων, ο οποίος ναι μεν έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις αρχές του μήνα που ξεκινήσαμε τριψήφια νούμερα. Ωστόσο, το να θρυνούμε καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας είναι πάρα πολύ άσχημο εν καιρό ειρήνης. Είναι κάτι τραγικό. Ελπίζω κάποτε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση και να είναι και σύντομα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος όλα αυτά τα 2 χρόνια και ειδικά τον τελευταίο έτος και με τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία ουσιαστικά ήταν και πιο ισχυρή και πιο επώδυνη, που οδήγησε σε πολλούς συμπολίτες μας στο θάνατο. Ωστόσο, πιστεύω σιγά σιγά με τον πάροδο του χρόνου και με τον μεγάλο αριθμό πλέον και των πολιτών των οποίων έχουν εμβολιαστεί και με τις 3 δόσεις και τον αριθμό των ατόμων οι οποίοι έχουν νοσήσει, σιγά σιγά έχουμε μπει σε αυτή την ύφεση και νομίζω ερχόμενοι και προς τους καλοκαιρινούς μήνες από την άνοιξη και μετά, σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε μια
πιο καλή κανονικότητα της καθημερινής μας ζωής και από εκεί και πέρα να έχουμε το χρόνο να προετοιμαστούμε κατάλληλα έτσι ώστε τον επόμενο χειμώνα, τον επόμενο φθινόπωρο και χειμώνα με τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει κάποιο αρνητικό θέμα με την εμφάνιση ενός νέου στέλεχους του COVID-19 να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να μην οδηγηθούμε πάλι σε αυτά τα ακραία περιστατικά και φαινόμενα. Ελπίζω να είναι πολύ μακρινό σενάριο αυτό, κύριε Σαββόπουλο, τα ακραία περιστατικά και φαινόμενα εννοείται. Ελπίζουμε να μπει σύντομα μια τέλεια στην πανδημία του κορονοϊού και να αποτελεί ένα μακρινό φιάλτη. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, κύριε Σαββόπουλο, επιτρέψτε μου να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα αναδείξατε και εσείς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς, αλλά και μέσα από το δελτίο μας, ένα πολύ σημαντικό θέμα που κάποιοι επιτίδη προσπαθούσαν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας χρησιμοποιώντας ονόματα φαρμακοποιών. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, ενημερώθηκε άμεσα ο κόσμος. Νομίζω δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πράγματι, όπως είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη συζήτησή μας την προηγούμενη εβδομάδα και στο δελτίο σας, κυρία Κοσμίδου, από την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι τώρα και μιλώντας και με όλους τους συναδέλφους μου, ευτυχώς για το καλό όλων μας δεν έπεσε στην αντίληψή μας κάποιο νέο περιστατικό. Παρότα και να τα μαζεμένα περιστατικά στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας αντιδράσαμε άμεσα και με το δελτίο τύπου και την ενημέρωση που είχαμε απέναντι σε όλους τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς και μιλώντας όλο το φαρμακευτικό κλάδο, νομίζω ότι ο κόσμος έμεινε ενήμερος και γι' αυτό δεν παρουσιάστηκαν κάποια περιστατικά εξαπάτησης χρησιμοποιώντας τα ονόματα των φαρμακοποιών. Νομίζω ότι κύλησαν όλα άμεσα και αντιμετωπίστηκε γρήγορα το φαινόμενο. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας ησυχάζει, διότι στο προσεχές μέλλον μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο είτε με τον κλάδο πάλι το δικό μας είτε με κάποιους άλλους κλάδους της περιοχής. Πάντως το κλειδί, κύριε Σαββόπουλε, και νομίζω συμφωνούμε και ίδιο σε αυτό, είναι η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση. Να αντιλαμβανόμαστε εξ αρχής το τι γίνεται και να ενημερώνουμε με συνέπεια και σωστά τον κόσμο προκειμένου να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Πράγματι, σε αυτό το είδος της εξαπάτησης των πολιτών, στις οποίες γίνονται τηλεφωνικώς και ουσιαστικά και όταν και η αστυνομική διεύθυνση δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί όπως τονίσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, με αυτά τα τηλέφωνα τα οποία είναι ψεύτικα, δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά, είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν αυτοί οι επιτίδοι. Επομένως, η έγκυρη και η άμεση ενημέρωση όλων των πολιτών και είναι ό,τι καλύτερο μέτρο για να προστατέψουμε τόσο τους εαυτούς μας όσο και τους γύρους μας. Ακριβώς. Κύριε Σαββόπουλε, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Με κεντρικό ομιλητή τον βουλευτή Κοζάνης και υφυπουργό Συγκοινωνιών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της ΔΕΠ Γρεβενών. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τον πρόεδρο Νομαρχιακής Κοζάνης, τον πρόεδρο της Καστοριάς που είναι, μας τιμήσαμε την παρουσία του σήμερα, τον αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κύριο Χατζησή, τους πολιτευτές, τον υπουργό μας βεβαίως, μεγάλη μας χαρά και τιμή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή χρονιά, κάθε προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ευτυχία. Νιώθω την υπέρτατη υποχρέωση να σας ευχαριστήσω και πάλι, γιατί δηλώνετε την αγωνιστική σας παρουσία πάντοτε με συνέπεια και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είστε πάντα εδώ για το καλό του νομού μας, είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Φίλες και φίλοι, το 2022 να είστε σίγουροι ότι θα είναι η χρονιά της ανάπτυξης, αφού βέβαια φαίνεται ότι βγαίνουμε και από όλη αυτή την κρίση με το COVID. Τα έργα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σημαντικά. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και με σχέδιο και δουλειά θα το καταφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν. Με συλλογική προσπάθεια στην οποία δεν περισσεύει κανένας. Εμείς οι Γρεβενιώτες και οι Γρεβενιώτισσες έχουμε χρέος να αγωνιστούμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε την τιμή
και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Μεταφορών και Συγκοινωνιών, κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Ο οποίος διακρίνεται για τη δυναμική και την ενέργειά του. Επίσης μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ένας από τους υπουργούς που αγαπάνε πολύ τα Γερβενά. Εύχομαι και πάλι από καρδιάς σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και δύναμη το 2022, να είναι ένα έτος που θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας και ο νομός μας, τα Γερβενά μας. Και αυτό περιμένουμε όλοι. Αυτό γιατί γνωριζόμαστε με πάρα πολλά χρόνια. Από τα φοιτητικά μου ακόμη χρόνια γνωρίζω ανθρώπους από τα Γερβενά που συνδυπήξαμε σε αγώνες με την ΛΑΠ, με την ΟΝΕΔ. Και βλέπω σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και νέα παιδιά. Που δεν τα γνωρίζω όλα, αλλά είναι σημαντικό ότι συνδυάζονται οι γενιές. Κυρίες και κύριοι, δεν θα πω στη λογική των προσφωνήσεων, υπόθηκαν άλλωστε οι προσφωνήσεων, οπότε δεν παρεξηγήθηκε κανείς. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στα Γερβενά και βλέπω αγαπητούς φίλους, αλλά κυρίως που βλέπω νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες οι οποίες έχουν δώσει πολλούς αγώνες και πολλές μάχες διαχρονικά. Θα πούμε μετά τι αποτέλεσμα είχαν αυτές οι μάχες. Το σημαντικό όμως σήμερα είναι ότι 2,5 χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, εάν ήθελε κανείς να κάνει ένα σύντομο απολογισμό το τι έγινε αλλά και το τι δεν έγινε, είναι βέβαιο ότι η ζυγαριά γίνει πάρα πολύ υπέρ αυτό που έγινε. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διέψευσε και τους χειρότερους εχθρούς του. Με τον τρόπο που λειτουργήσε, με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την εξουσία, με τον τρόπο που κατάφερε, γιατί αυτό είναι μια κατάρα της Νέας Δημοκρατίας, όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία να συμβαίνουν οι λοιμοί, οι σεισμοί, οι καταποτισμοί, τα πάντα, ο κορονοϊός, διαχρονικά αυτό γίνεται, αλλά πάντα η Νέα Δημοκρατία, πόσο μάλλον τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατάφερε και βγάζει τη χώρα από το τούνελ. Και τη βγάζει και το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουμε όλοι αυτό, το βλέπουμε όλοι, άσχετα αν κάποιοι το αναγνωρίζουν ή κάποιοι δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι προσπαθούν το τελευταίο διάστημα και είναι εμφανέστατο αυτό, είτε αυτά λέγονται κάποια μέσα ενημέρωσης, είτε λέγονται κάποιοι κύκλοι. Ξέρετε, αυτή η ορολογία των κύκλων είναι θυμισμένη στα κέντρα αποφάσεων, να προσπαθούν να φύρουν, να μειώσουν όλο το έργο της κυβέρνησης αυτής. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, γιατί δεν ήρθα γι' αυτό, ήρθα πιο πολύ να σας δω, να κόψουμε την πίτα μας με την ευλογία της Εκκλησίας και να έχουν μια καλή χρονιά με υγεία και δύναμη ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά. Προσπαθήσω λοιπόν να μην σας κουράσω, θα πω μόνο λίγα λόγια. Έτσι κι αλλιώς, η εποχή μας είναι τέτοια που η ψηφιοποίηση, το ίντερνετ, ο καθένας και η καθεμιά παρακολουθεί καλύτερα από τον καθένα και τις παλιότερες εποχές ότι συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Απλώς θα πούμε μερικές αλήθειες που πολλές φορές παραποιούνται και δεν ακούγονται. Αλήθεια πρώτη. Είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που επέλεξε την επόμενη μέρα να είναι πράσινη η Ελλάδα. Και να είναι όχι αυτή η πράσινη που θυμάστε το 81, τι ξεχάσετε τι. Έκλεισε ο κύκλος, τελείωσε. Είναι στο χρονοτούλαπο για όσους το έχουν καταλάβει. Να είναι μια πράσινη χώρα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν πήρε μια τολμηρή απόφαση. Μια πράσινη χώρα ενεργειακά. Μια χώρα που με μεγάλο κόστος ο Πρωθυπουργός κατάφερε να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα κάνει αυτή την αλλαγή. Μια αλλαγή που σε πολλούς φαίνεται δύσκολη, περίεργη, δεν την πιστεύουν πάρα πολύ. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Είμαι από αυτούς που στηρίζουν αυτό το σχέδιο και πιέζω την κυβέρνηση στην οποία ανήκω. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα, όπως και ήταν τιμή από τον, όταν ο Κώστας ο Καραμαλής με συμπεριέλαβε στην κυβέρνησή του, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ακόμη μεγαλύτερη τιμή με συμπεριέλαβε τον Κυριάκος Μητσοτάκης. Και προσπαθώ και πιέζω την κυβέρνησή μου να αρχίσει να φανεί από το οποίο έχουμε σχεδιάσει, αυτό που έχουμε οραματιστεί, αυτό το οποίο θέλουμε για επόμενη μέρα. Όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει κατανοητό στους συμπολίτες μας, στον κόσμο, το τι σκεφτόμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτό
το σχέδιο σε αυτή τη δύσκολη άσκηση, εποφελούνται, αυτή είναι η σωστή λέξη για μένα, πάρα πολύ και τα Γαλεβενά και η Καστοριά. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Ούτε μ' αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, ούτε να είμαι ο καλός. Οφέλιμος θέλει να είμαι. Εποφελούνται και τα Γαλεβενά και η Καστοριά. Εποφελείται λοιπόν όλη η Δυτική Μακεδονία. Ρίχνουμε ένα σημαντικό βάρος στους δύο νομούς που έχουν το Λιγνίδι και έχουν υποφέρει από το Λιγνίδι, αλλά επειδή είμαστε μια οικογένεια η Δυτική Μακεδονία, πρέπει να κερδίσουν, να υποφεληθούν και οι άλλοι δύο νομοί, και αυτό γίνεται. Και κυρίως εποφελούνται και από παράμετρες ενέργειες, παράπλευρες ενέργειες οι οποίες γίνονται. Δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανείς ότι ο Ε65 ήρθε από μόνος του, όταν δύο χρόνια τελευταία, τρία χρόνια πριν, πέντε χρόνια πριν, υπάρχει μια κοροϊδία στους συμπολίτες μας όλους. Ε65 ήταν μια προσπάθεια των δύο ετών της κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιώντας και την απολιγνητοποίηση, τον ενέταξε για να, στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ένα έργο το οποίο θα φέρει θέση εργασία στην περιοχή, ένα έργο που θα κινήσει την αγορά, όπως λένε οι τραπεζικοί και οι ειδικοί. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται τυχαία. Το 2014 που είχα την τιμή πάλι να είμαι στο Υπουργείο Μεταφορών, είχα εγκρίνει τη μελέτη του Κοζάνη σε άτιστα Γαλεβενά Καλαμπάκα στο σιδηρόδρομο. Αυτή η μελέτη εξαφανίστηκε μετά από ένα χρόνο και καταστράφηκε μετά από 4 χρόνια. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμαλής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Όμιλων ξαναεντάσσουμε τη μελέτη αυτή. Έτσι, το τρένο το οποίο θα ολοκληρώσει όλη την πορεία μετά την Γαλαμπάκα προς την Λιγομερίτσα, ολοκληρώνει τη σιδηροδρομική εγναντία. Ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα που τα μέσα μεταφοράς, εάν δεν έχουν αξιόπιστες τακτικές, τακτικά δρομολόγια, να είναι η χώρα αυτή να προοδεύει. Είτε αυτό λέγεται για εμπορικούς λόγους, είτε λέγεται για συγκρινιακούς λόγους. Έτσι λοιπόν δεν θα γίνει αύριο το τρένο, ούτε σε 2 χρόνια. Θα γίνει στην επόμενη εξαετία. Που σημαίνει όμως ότι τα Γαλεβενά πάλι είναι ένας κόμβος στην Ελλάδα. Είτε συγκοινωνιακός, είτε μεταφορικός. Τα logistics αναπτύσσονται. Έχω την τύχη να είμαι αντιπρόεδρος της Υπουργικής Επιτροπής για τα logistics. Βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη των logistics. Για όσους καταλαβαίνουν και όσους δεν ξέρουν, δεν είναι κακό, τα logistics είναι το αύριο, η επόμενη μέρα της οικονομίας. Είναι ένα σημείο ανάπτυξης για κάθε περιοχή, για κάθε νομό και για τη χώρα συνολικότερα. Ένα τρίτο σημείο, θα πω 7 σημεία και θα σταματήσω. Ένα τρίτο σημείο είναι αυτό το οποίο έγινε τις προάλλες. Τι έγινε τις προάλλες, πριν μερικές μέρες, στην Καστοριά. Το φυσικό αέριο, την Καστοριά και τα Γαλεβενά. Μια εξαιρετικά μεγάλη επένδυση. Ένα στοίχημα, θέλετε, του Πρωθυπουργού, το οποίο όλοι οι φορείς το υλοποιούμε, ο καθένας από το Υπουργείο που ανήκει, που δίνει μια επίσης νέα πνοή. Ένα πέμπτο, οι αγρότες. Είδατε τις προηγούμενες μέρες πως έσκυψε πάνω για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία στους αγρότες. Ήρθαν οι ενισχύσεις για τον COVID, για κάποια αγροτικά προϊόντα, για τον καπνό, για την λεβάντα, για την πατάτα. Η πατάτα δεν αφορά εμάς αυτή, για όσους ξέρουν. Πατάτα είναι 2 ειδών. Ποια πατάτα δεν αφορά εμάς. Αλλά δεν έχει σημασία, αφορά την Ελλάδα. Υπάρχει μία, σε όλα τα υπουργεία, μία ιδιαίτερη πίεση και μεταχείριση από τον Πρωθυπουργό για όλες τις περιοχές και ειδικά για την Δυτική Μακεδονία. Γιατί ακόμα και τώρα η απολιγνητοποίηση και σε αυτό το κομμάτι παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Έχει δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός σε όλα τα υπουργεία να είναι 1-2 κλικ υπέρ της Δυτικής Μακεδονίας. Και όλα αυτά τα έργα που βλέπετε, για να το ξεκαθαρίζω και αυτό, γιατί χρειάζεται. Βλέπουμε έργα από τους Δήμους, έργα στις περιφέρειες. Δεν μπερδευόμαστε. Η κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Έτσι. Η κυβέρνηση αυτή που είναι χρηματοδοτή, τα προγράμματα είναι που χρηματοδοτούν. Βέβαια, όταν ο Δήμαρχος είναι σοβαρός ή ο Περιφερειάρχης είναι σοβαρός, παίρνει ακόμη περισσότερα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε όλα τα βήματα που γίνονται στο δημόσιο βίο προς όφελον των πολιτών, η κυβέρνηση είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα. Δεν γίνονται από μόνα τους.
ούτε επειδή είναι καλός ο Γιάννης ή ο Κώστας μπορεί να πάρει κάποια προγράμματα. Είναι για πρώτη φορά ο Δήμαρχος που είναι εδώ, ο οποίος είχε μια εξαιρετική θητεία, θα το ξέρει, που το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών έχει μοιράσει δεκαπλάσια λεφτά από ό,τι είχε πάρει εσύ τότε δήμαρχε. Ανεξάρτητα μια κυβέρνηση, δεν έχει σημασία. Ένα άλλο σημείο το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι αρχίζουμε και βλέπουμε το ίδιο έργο που βλέπαμε την περίοδο του 2013-2014. Είναι εμφανέστατο αυτό. Ποιο είναι το έργο? Είδαμε τον κύριο Τσίπρα στο Κιλελέρ εχθές. Θυμήθηκε τον παλιό καλό του εαυτό, με τα τραχτέρ, να φωνάζει, να δημιουργεί εντυπώσεις, να δημιουργεί εικόνα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα λέει ευτυχώς που ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν πρωθυπουργός της χώρας τα τελευταία 2 χρόνια. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.